σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Με βλέπετε έτσι γιατί μόλις έχω τελειώσει ένα μακιγιάζ το οποίο θα βάλω στο Instagram. Μόλις τελειώσα και τα χτωπιώ και λίγο τα πινέλα μου. Λοιπόν, okay. Αν και ο καιρός δεν είναι καθόλου καλός, το πρωί είχε βροχούλα, ύστερα είχε συννεφιά, τώρα έχει λίγο ήλιο. Μας έχει ησυχήσει αυτός ο καιρός. Εγώ όμως διακόσμησα το σαλόνι για το καλοκαίρι. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με τις επιλογές μου. Βγήκε πάρα πολύ όμορφο. Θα το δείτε κι εσείς. Σας τράβηξα πλάνα και θα σας τα έχω στο τέλος του βίντεο. Γι' αυτό θα περιμένω τα σχόλια σας κάτω στο κουτί περιγραφής. Πριν όμως σας αφήσω να δείτε τη διακόσμηση που έκανα στο σαλόνι, θέλω να σας δείξω κάποιες αγορές που έκανα. Είναι μέσα σε αυτήν εδώ τη τσαντούλα. Είναι τη σαμπιβίτα. Αυτή μου την έδωσαν δώρο με τις αγορές μου. Νομίζω θα με βολέψει πάρα πολύ σε διάφορα πράγματα που θα θέλω. Και το πρώτο πράγμα που πήρα είναι αυτόν εδώ το micellar water, που είναι νερό καθαρισμού για πρόσωπο και μάτια, έχει τριαντάφυλλο και μέλι. Το χρησιμοποίησα ξανά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Το έχω εδώ και στο που κάνω το μακιγιάζ μου για ένα γρήγορο καθάρισμα. Και έχω πάρει και το σαπουνάκι που είναι με λεβάντα για πρόσωπο και μάτια, και με αυτόν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, είναι πάρα πολύ καλό. Επίσης πήρα αυτήν τη μάσκα που είναι για πρόσωπο. Είναι μάσκα προσώπου με σταφύλι, είναι αντιρρητική και κάνει και σύσφιξη. Εγώ τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ, μου αρέσει πολύ γιατί νιώθεις το πρόσωπο σου να τεντώνει, και ειδικά όταν θα θέλεις να κάνεις ένα μακιγιάζ, να τη χρησιμοποιήσεις πριν να βάλεις το μακιγιάζ σου. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί νιώθεις το πρόσωπο σου φρέσκο, ενυδατωμένο και νιώθεις έτσι να σε τραβά, έτσι σαν να κάνεις έναν μπότοξ. Είναι πάρα πολύ ωραία, τη χρησιμοποιώ συνέχεια. Αυτές τις μέρες δεν την είχα και μόλις την πήρα έκανα έτσι μία-δύο φορές, είναι πάρα πολύ καλή. Και επίσης το αγαπημένο μου σκραπ, βαθιά απολέπιση, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί δεν σου κάνει ούτε κοκκινίλες, διότι εγώ έχω ένα πρόβλημα εδώ στα μάγουλα, όταν είναι μεγάλη κόκκινη, κοκκινίζω πάρα πολύ, ερεθίζεται το πρόσωπο μου. Με αυτόν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, γι' αυτόν το ξαναπήρα. Και μου έδωσαν και αυτούς τους σπόρους που είναι σε αυτόν το σακουλάκι. Είναι για να το φυτέψω σε μια γλαστρούλα για τις μέλισσες. Ανυπομονώ να το κάνω, η αλήθεια είναι, έτσι πραγματάκια μικρά μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα πάρω μια γλαστρούλα και θα το φυτέψω, θα το δούμε μαζί στα επόμενα βίντεο. Πάρα πολύ ευχαριστημένη με τις αγορές μου και ειδικά με τη τσαντούλα που είναι έτσι πάρα πολύ όμορφη. Και πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, γιατί ξέχασα να σας πω, είναι Παρασκευούλα σήμερα. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, κάντε τις εγγραφές σας για να βλέπετε και τα άλλα βιντεάκια που θα ανεβάζω και ακολουθήστε με και στο Instagram γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε όμορφα. Φιλούθια, γεια σας!
Thank you.